Λοιπόν, με τους δύο Γιάννηδες εδώ, Γιάννης Μαδούρας από τον Κόρυβα Μαλλιάδας. Γιάννη, πες μου λίγο πώς αισθάνεσαι, τι σημαίνει να είσαι μέλος αυτή την ομάδα, γιατί ξέρω ότι έχεις περάσει και δύσκολη σεζόν στο σύλλογο και νομίζω ότι στην εθνική ομάδα είναι καλύτερα τα πράγματα, έτσι. Στις καταστάσεις, ναι, είμαι πολύ περήφανος που είμαι στην εθνική ομάδα, γιατί όπως είπα και πριν κάτω δεν είναι και τόσο καλά τα πράγματα για φέτος. Και έχουμε δουλέψει πολύ με την εθνική ομάδα και έχουμε φτάσει μέχρι στιγμής αυτό το στόχο που θέλαμε. Και τώρα έχουμε άλλο ένα τελευταίο στόχο, να περάσουμε στην Κοιτάδα για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε όλο αυτό το υλικό. Καταρχήν τι μουσική άκουσες εκεί, που σε βλέπω και στα ηχεία, τι μουσική άκουσες. Μουσική, ξένα. Τι δηλαδή, ξένα, τι, ελληνικά, τι. Γενικά με ποιο στόχο θα είσαι ευχαριστημένος στην Αργεντινή. Αυτό που είπαν όλοι οι συμπαίκτες μου, να βγούμε στην Ελλάδα στην Ελλάδα. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Αυτός είναι ο στόχος μας. Οπότε ο στόχος μας αυτός είναι. Στην Πορταριά πώς ήταν τα πράγματα, πώς ήταν η προετοιμασία. Στην Πορταριά μια χαρά περάσαμε. Πολύ ωραία μπορώ να πω και οι καταστάσεις εκεί ήταν ωραίες και το γήπεδο, το γονείς, μια χαρά. Δουλέψαμε πολύ και πιστεύω ότι θα πάμε το καλύτερο. Για τη νέα περίοδο θα μείνει στο Κόρυβο, έχει κάποια άλλη πρόταση, σκέφτεσαι κάτι άλλο. Δεν ξέρω ακόμα αυτή τη στιγμή γιατί βλέπονται άλλε περιπτώσει κάτω στο Κόρυβο που μπορεί να γίνει η ομάδα. Έχουμε κάποιε προτάσει, ξέρω εγώ, αλλά θα δούμε. Δεν είμαι βέβαιο. Εσύ Γιάννη, είσαι από, από τον Εύρο, έτσι. Λοιπόν, από την Ορεστιάδα. Γενικά, ποιε είναι οι προσδοκίε σου, τι περιμένει από αυτή την αποστολή. Από αυτή την αποστολή σίγουρα θα έχουμε πολλές εμπειρίες, το ταξίδι είναι μεγάλο, οι ομάδες όλες εκεί είναι καλές και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ο καθένας για τον εαυτό του και για την ομάδα. Γνωρίζετε κάτι για τους αντιπάλους, για το επίπεδο που θα συναντήσετε? Γνωρίζουμε γιατί έχουμε ξανασυναντήσει όπως στη Ρωσία, την Τινησία, σε τουρνουά και στο Ευρωπαϊκό. Και όλες οι ομάδες είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο. Εσύ είσαι γέννημα θρέμματα στην Ορεστιάδα, έτσι. Ναι. Ωραία. Μεγάλωσες με την ομάδα, τη μεγάλη ομάδα Σαμαρά, Τσακυρόπλου κλπ. Φαντάζομαι, έτσι. Πες μου λίγο για το βόλεϊ εκεί, στην πόλη, πώς είναι τα πράγματα και πόσο δύσκολο είναι για ένα παιδί να ξεκινάει με πολλές ώρες στον δρόμο για να φτάνει σε αυτό το επίπεδο. Για την ομάδα τώρα είναι δύσκολη καιρή, δύσκολες καταστάσεις. Προσπαθούν όλοι οι άνθρωποι εκεί που ασχολούνται με το βόλεϊ να βοηθήσουν την ομάδα για να ανεβεί η κατηγορία, να φτάσει πάλι Α1 που ήταν παλιά, σε ψηλά επίπεδα. Και θα προσπαθήσω κι εγώ όσο μπορώ να βοηθήσω την ομάδα. Μετά από 20 μέρες που θα γυρίσετε πάλι εδώ, σε αυτό το αεροδρόμιο, τι θα ήθελες να έχεις αποσκευές σου? Εμπειρίες από τα παιχνίδια. Να έχει πετύχει η ομάδα το στόχο της, να γυρίσει με κάτι που της αξίζει και με αυτά, να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, προπονητές και παίχτες. Ευχαριστώ πολύ. Καλό ταξίδι, καλή επιτυχία, παιδιά.